Καλημέρα. Καλημέρα. Άριστο Τρίτη σήμερα, 31 του Μάρτη 2020. Η τελευταία μέρα αυτού του παλιού Μάρτη του παλιού 2020. Συγγνώμη. Είδες το αστείο που λέει αυτή η εκδοχή του 2020 να γίνει reinstalled. Γιατί έχει ιό, λέει αυτό το σώμα. Να το ξαναεγκαταστήσουμε από την αρχή. Να ξαναπεί ξανά. Λέει γιατί αυτή η έκδοση έχει ιό. Λοιπόν, είναι μέσω βίντεο κλήσης η σημερινή Αριστοτρίτη. Εννοείται ότι πριν να ξεκινήσουμε το συγκεκριμένο, έκαναμε και έκτακτον το οποίο θα το δείτε μετά. Λοιπόν, το θέμα που είχαμε προγραμματισμένο για σήμερα, και επειδή έχουμε στείλει email ήδη στον αποστολέα της επιστολής ότι θα γίνει σήμερα το vlog, γι' αυτό το κάνουμε. Θα γυρίσουμε μετά στον ίδιο μου και άλλα έκτακτα που έχουν σχέση με την επικαιρότητα παραπάνω, τα οποία είναι να τα βάζω κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Πώς βοηθάς κάποιον να καταλάβει ότι χρειάζεται τη βοήθεια ψυχολόγου, ρωτάει η αποστολέα της επιστολής. Αγαπημένη μου Θέκλα, καλησπέρα. Καταρχάς, θέλω να σε ευχαριστήσω που εδώ και κάποιο καιρό μπήκε στη ζωή μου μέσω του καναλιού σου στο YouTube και έκτοτε είσαι η καθημερινή μου συντροφιά σε βαθμό εξάρτησης. Ώρες-ώρες, οφείλω να το παραδεχτώ. Ανησυχεί, κοπελά. Όχι. Είναι καλή εξάρτηση. Είναι καλή εξάρτηση. Σιγά να μην τολμήσεις να πεις ότι είναι κακιά. Γιατί τολμώ να πω ότι στο προηγούμενο διαφωνήσαμε. Πάντα υπάρχουν φορές που διαφωνούμε. Λοιπόν. Σήμερα αποφάσισα να σου γράψω για να ζητήσω τη βοήθεια σου να με συμβουλέψεις αν υπάρχει τρόπος να πείσω το 19χρονο γιο μου, ο οποίος είναι μοναχοπέδι, προκειμένου να απευθυνθεί σε ψυχολόγο να μπορέσει να βρει το κέντρο του, να μπορέσει να εκμεταλλευτεί τις όποιες δυνατότητες του στο μέγιστο και το βασικότερο να βρει τον τρόπο να νιώθει χαρά, μακριά από αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές, που δυστυχώς έχει υιοθετήσει την τελευταία τουλάχιστον τριετία. Το γιούδι μου ήταν και είναι, στην Κύπρο λέμε τρυφερά το γιο μας, το γιούδι μου, αν λέμε γιώκα λέμε γιούδι. Το γιούδι μου ήταν και είναι, θέλω να πιστεύω, ένα πολύ καλό παιδί και πολύ καλός μαθητής που τελείωσε το δημοτικό σε κάποιο ιδιωτικό σχολείο, το οποίο δυστυχώς διέκοψε, επειδή δεν ήταν εύκολο για την οικογένεια οικονομικά να κάνει εκεί και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση του. Και επειδή κρίναμε ότι έτσι θα ήταν καλύτερο και για τον ίδιο σχολείο στην περιοχή της διαμονής του και πιο κοντά στην πραγματικότητά μας. Δυστυχώς όμως η μετάβασή του από το προστατευμένο περιβάλλον του ιδιωτικού σχολείου στο δημόσιο σχολείο της όχι και τόσο καλής περιοχής που ζούμε, μάλλον δεν λειτουργήσε καλά σε αυτό. Την πρώτη χρονιά του γυμνασίου δεν είχε κάνει παρέες και δεν έδειχνε ότι υπήρχε κάτι που τον έλκυε να γίνει μέλος κάποιας ομάδας ή κάποιας παρέας. Ήταν λίγο σαν να είχε πάθει πολιτισμικό σοκ. Τέλος πάντων, για να μην μακρηγορώ, η πρώτη γυμνασίου τελείωσε με τις δυσκολίες της και το παιδί να παίρνει έναν ικανοποιητικότατο βαθμό 19+. Πάνω από 19 γενικό. Είναι εξαιρετικός βαθμός ικανοποιητικότατος. Η δεύτερη χρονιά ξεκίνησε όπως η πρώτη και προς το τέλος του δεύτερου τριμήνου άρχισαν σιγά σιγά να αλλάζουν τα πράγματα. Άρχισε να κάνει παρέα με ένα παιδί που συμπτωματικά ήταν στο ίδιο ιδιωτικό που πήγαινε ο γιος μου, αλλά ποτέ δεν έκαναν παρέα μέχρι τότε. Και επίσης άρχισε να ενσωματώνεται, δυστυχώς όμως όχι επιλέγοντας να βρεθεί κοντά στους καλύτερους, αλλά στους πιο μάγκες εντός εισαγωγικών. Φυσικά οι βαθμοί του άρχισαν να πέφτουν. Τελείωσε τη Δευτέρα Γυμνασίου με 19 παρά. Εντάξει, 19 παρά θα μπει σε εμπεσμένο βαθμό. Και στην Τρίτη άρχισε την επανάσταση του. Σιγά σιγά άρχισε να κάνει κάποιες κοπάνες και έτσι συγκέντρωνε απουσίες και βαθμοί έπεφτα. Με αποτέλεσμα να τελειώσει την Τρίτη Γυμνασίου με σχεδόν 18. Δεν έδειχνε να τον ενδιαφέρει τίποτα ακαδημαϊκά και ταλέντο σε κάτι, εκτός από σκάκι που έπαιζε σε μια σκακιστική ομάδα και το οποίο τότε ή λίγο αργότερα παράτησε. Δεν θυμάμαι πότε ακριβώς, μάλλον στις αρχές ή στα μέσα της Τρίτης Γυμνασίου, έμαθα από κάποιον αξιόπιστο, ο οποίος τον είδε ο ίδιος, ότι καπνίζει. Το συζήτησα μαζί του, του είπα ότι δεν τον περίμενα, δεδομένου ότι από πολύ μικρός ασχολούνταν με τον αθλητισμό και ήταν μανιώδης αντικαπνιστής, και τον άφησα να δει πόσο με στεναχώρησε και με θορύβησε αυτό. Με καθησύχασε λέγοντας μου ότι μια ρουφιξιά έκανε και να μην ανησυχώ.
Του είπα ότι κατανοώ την περιέργεια που έχουν τα παιδιά στην ηλικία του, αλλά το προτιμούσα χίλιες φορές όσο πίστευα ότι αυτός δεν είχε κανένα ενδιαφέρον για το κάπνισμα και ότι στεναχωρήθηκα πολύ γιατί άνοιξε μια πόρτα σε ένα δωμάτιο γεμάτο κινδύνους, τσιγάρο, αλκοόλ, ναρκωτικά κτλ. Στο οποίο ήμουν ήσυχη μέχρι εκείνη τη στιγμή ότι δεν θα μπει, όχι σε τέτοια τρυφερή ηλικία τουλάχιστον. Το καλοκαίρι εκείνο του χρόνου ή του επόμενου, πραγματικά δεν θυμάμαι, βρήκαμε στα πράγματα του μια ποσότητα κάνναβης. Το σοκ ήταν τεράστιο, ωστόσο με όση ψυχραιμία μας έδωσε ο Θεός, μιλήσαμε μαζί του προσπαθώντας να καταλάβουμε γιατί, πώς, από ποιον είχε έρθει στην κατοχή του. Όπως ίσως φαντάζεστε, δεν πήραμε καμιά ικανοποιητική απάντηση, ούτε καν δέσμευση ότι θα έρθει μαζί μας στο ΚΕΘΕΑ. Το ΚΕΘΕΑ είναι ένας κρατικός οργανισμός για απεξάρτηση απουσίες. ΚΕΘΕΑ. ΚΕΘΕΑ. Στο ΚΕΘΕΑ που σπεύσαμε να κλείσουμε ραντεβού για να συζητήσουμε με ειδικούς για το πώς έπρεπε να χειριστούμε την κατάσταση. Εγώ δεν έχω κανένα θέμα, έλεγε. Εσείς που έχετε να πάτε να σας βοηθήσουν και να μην υπερβάλλετε. Και τι να μου κάνουν εμένα εκεί. Και στην αναφορά και μόνο ψυχολογικής υποστήριξης ή συζήτησης με ψυχολόγο, έλεγε ότι πάμε να τον βγάλουμε τρελό και δεν πάει πουθενά. Εμείς κάναμε κάποιες συναντήσεις με τους ανθρώπους εκεί, αλλά με τον πρωταγωνιστή να απέχει, όπως ήταν αναμενόμενο, κάναμε μια τρύπα στο νερό. Το λύκειο ξεκίνησε, δεν υπήρχαν στοιχεία ότι συνέχισε να καπνίζει χασίς και εμείς κάναμε προσευχές να ήταν όλα ένα κακό όνειρο. Δεν ανέφερα ότι κάποια στιγμή στην τρίτη γυμνασίου και βλέποντας την απουσία στοχοθεσίας από μέρος του, επισκεφθήκαμε μια ψυχολόγο και έκανε κάποιο τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, το οποίο τον εμφάνιζε πολύ έξυπνο με ικανότητες και στα μαθηματικά και στη γλωσσική έκφραση και στην τεχνολογία, και επίσης υποδείκνυε κάποια επαγγέλματα τα οποία θα ήταν ιδανικά για αυτόν και τα οποία ήταν όλα θετικής κατευθύνσεως. Έχοντας λοιπόν αυτό στο νου μας, πήγε στην πρώτη λυκείου, την οποία τελείωσε με ένα βαθμό σχεδόν στο 17. Και με λίγες ώρες ιδιαίτερα σε μαθηματικά και έκθεση. Έδειχνε ότι δεν γούσταρε και πολύ τη ζωή του, αλλά το πάλευε. Κάπως έτσι πέρασε και η επόμενη χρονιά της Δευτέρας Λυκείου, στην οποία αποφάσισε ότι θα ακολουθήσει θεωρητική κατεύθυνση, γιατί δεν ήθελε, αποφάσισε, πουδενή να πάει στη θετική, και ότι ούτε στη θεωρητική είχε κάτι που πραγματικά του άρεσε, αλλά το μη χείρον βέλτιστο του. Έτσι, το καλοκαίρι της Δευτέρας Λυκείου έκανε φροντιστήριο και συνέχισε στην Τρίτη Λυκείου, που συνέχισε τα μαθήματα στο ίδιο φροντιστήριο χωρίς καμιά διάθεση να προσπαθήσει καν. Από το Γενάρη και μετά, μια μέρα πήγαινε, πέντε δεν πήγαινε, και οι καθηγητές του, με εξαιρετικό ενδιαφέρον για ένα τέτοιο παιδί με τόσες ικανότητες που θα πήγαινε χαμένο, προσπαθούσαν να καταλάβουν τι του συμβαίνει. Αποτέλεσμα, με τα χίλια ζόρια έδωσε εξετάσεις, δεν πέρασε πουθενά. Δούλεψε το καλοκαίρι γκαρσόνι σε δουλειά που βρήκε μόνος του. Γκαρσόνι είναι το σερβίς που λένε στην Ελλάδα. Δουλεύει έκτοτε delivery με μηχανάκι που αγόρασε ψηφώντας τις αντιρρήσεις μας. Λέει ότι δεν θα πάει στρατό. Όνειρο του είναι να αγοράσει αυτοκίνητο και να φύγει από το σπίτι. Καπνίζει σαν αράπης και φυσικά εξακολουθεί να καπνίζει χασίς. Τώρα το σαν αράπης δεν ξέρω γιατί το λένε αυτό, το καπνίζει σαν αράπης. Νομίζω δεν είναι δόκιμη έκφραση. Καπνίζει πάρα πολύ, ίσως θα πούμε. Ναι. Είναι σχεδόν πάντα μελαγχολικός και δεν μου δίνει την αίσθηση ότι είναι χαρούμενος με τίποτα. Ξέχασα να σας αναφέρω ότι γυρνώντας από τις διακοπές το καλοκαίρι πίστηκε να γραφτεί σε ένα κολέγιο που επέλεξε μόνος του και να σπουδάσει ψυχολογία, που ήταν και αυτό που είχε πει ότι θα προσπαθούσε να περάσει στις πανελλαδικές. Αλλά δεν κατάφερε να παρακολουθήσει ούτε μια πλήρη εβδομάδα και στον 1,5 μήνα σταμάτησε. Τώρα ξυπνάει κάθε μέρα στις 7 παρά, δουλεύει μέχρι τις 12, γυρνάει, κοιμάται, 7 παρά το απόγευμα φανταζόμαστε. Ότι 7 παρά το πρωί. Τώρα ξυπνάει κάθε μέρα στις 7 παρά, δουλεύει μέχρι τις 12, γυρνάει, κοιμάται, ξαναδουλεύει 5 με 8, βγαίνει βόλτα, γυρνάει σπίτι μετά τα μεσάνυχτα και πάλι το ίδιο και ξανά και ξανά. Δεν είναι ούτε ο ίδιος ευχαριστημένος με τη ζωή του, αλλά δεν κάνει τίποτα για να την αλλάξει. Δεν θέλει να του προσφέρουμε τίποτα. Δεν ζητάει τίποτα. Είναι ο πιο ξεροκέφαλος άνθρωπος που έχω γνωρίσει. Σκέψου ότι οδηγάει το μηχανάκι του χωρίς δίπλωμα, του έχουν κόψει κλίση και συνεχίζει να το οδηγάει. Έχει περάσει τα σήματα για τη μηχανή, αλλά έχει πάει τρεις φορές αδιάβαστος για αυτά το αυτοκίνητο, οπότε δεν μπορεί να δώσει εξετάσεις για πορεία, ούτε της μηχανής, ούτε το αυτοκίνητο. Όταν του λέω να κάτσει μια μέρα μέσα να διαβάσει και να ξεμπερδεύει, είναι σαν να μιλάω στον τοίχο. Φοβάμαι ότι οι βλακίες που φουμάρει του έχουν κάψει τον εγκέφαλο. Σίγουρα δεν με ικανοποιεί η εξέλιξή του και τρέμω για αυτά που θα συμβούν, αλλά σου μιλάω εν τιμή, ότι αν τον έβλεπα ευτυχή και ήρεμο, θα έβγαζα το σκασμό και θα έκανα μόνο υπομονή και όνειρα.
Έχω γράψει πολλά παραπάνω από το όριο των λέξεων, αλλά και πάλι δεν είναι ούτε τα μισά από αυτά που έπρεπε να γνωρίζεις για να καταλάβεις ίσως τι περίπου συμβαίνει. Όπως και να έχει, τα είπα και εσύ ξέρεις τι θα κάνει, ότι θα κάνεις, ότι κρίνεις ότι είναι καλύτερο, σε ευχαριστώ. Της είπα ότι θα κάνουμε μαζί vlog και γράφει συμπλήρωμα. Θέκλα, καλησπέρα. Κάποια πράγματα που σκέφτομαι ότι ίσως σας είναι αναγκαία για να έχετε ολοκληρωμένη εικόνα για εμάς, προκειμένου να μπορέσετε να μας συμβουλέψετε σωστά και αποτελεσματικά. Και τα περιέκοψα χθες για οικονομία λέξεων, αλλά γυρνάνε στο μυαλό μου συνέχεια από χθες το βράδυ και δεν με αφήνουν να αισθανθώ ότι σας άφησα να δείτε όλη την εικόνα. Λοιπόν, 1. Είμαστε με τον σύζυγο μου και πατέρα του παιδιού από τον καιρό μας στην τρίτη ηλικίου μαθητές. 2. Έχουμε, νομίζω, μια σχέση κάπως παθολογική. Ο άνδρας μου χειριστικός, ναρκισσιστής, εγώ συνεξαρτώμενη. 3. Εγώ με μητέρα με διαγνωσμένη διπολική διαταραχή και υπαγωγή με λίθιο όσα χρόνια θυμάμαι τον εαυτό μου. 4. Εγώ ήδη ασθενής με σκλήση κατά πλάκας από τα 31 από τα 49 έτη της ζωής μου. 5. Ο άνδρας μου παιδί χωρισμένο γονιό. Και κατά τα λοιπά μια κανονική οικογένεια με μια κανονική ζωή. Ο φόβος μου όμως για το παιδί μου και την ψυχή του είναι ανίποτος. Συμβιβάστηκα με την ιδέα ότι δεν θέλει να σπουδάσει κάτι, αλλά δεν μπορώ να αποδεχτώ ως φυσιολογική την εξέλιξή του και διαβάζοντας για τις συνέπειες της κρίσης κάναβης και συσχετίζοντας τις και με το φορτίο της κληρονομικότητας που φέρει και τις δύσκολες διαπροσωπικές σχέσεις που διέπουν την πυρηνική μας οικογένεια, έχω πουμουρλαθεί. Αναγνωρίζω ότι η περίπτωση μας είναι δύσκολη και πολυεπίπεδη, ωστόσο κρίνω ότι η προτεραιότητα είναι το παιδί. Όχι επειδή είναι παιδί μου, αλλά επειδή πληρώνει ποτήρια που δεν έσπασε. Και επειδή έχει περισσότερο χρόνο από εμάς για να αναγνωρίσει και να διορθώσει λάθη που έχει και ο ίδιος να κάνει ως απάντηση σε δικά μας λάθη. Να σε ενημερώσω ότι εξαιτίας των θεμάτων με το παιδί και ο σύζυγος μου και εγώ έχουμε κάνει κάποιες συναντήσεις με ψυχολόγους. Εγώ θέλω διακαώς να τις ξαναρχίσω. Ο άνδρας μου νομίζω πως είναι θεωρεί άχρηστες και αναποτελεσματικές. Αυτά Θέκλα μου και βγάζω το σκασμό, περιμένοντας με υπομονή την όποιο είδους απάντησή σας. Σας ευχαριστούμε που υπάρχετε. Είναι μεγάλη επιστολή, αλλά τη διάβασα γιατί είναι πολύ ουσιώδης. Λοιπόν, είναι μια οικογένεια που έχει πάρα πολλά θέματα. Και εγώ θα σύστηνα οικογενειακή θεραπεία. Δηλαδή, να πάρουν όλα τα μέλη της οικογένειας να κάνουν θεραπεία. Συστημική οικογενειακή θεραπεία. Συστημική οικογενειακή θεραπεία. Δεν ξέρω αν αναφέρει σε ποια πόλη είναι τα... Μπορεί, νόμιζα πως είσαι στην Κύπρο, αλλά έχει και στην Ελλάδα και θεά. Πρέπει να πω Ελλάδα το mail. Στο και θεά υπάρχει στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, να πόσο γνωρίζω. Εντάξει, είμαι Ελλάδα το mail. Νόμιζα πως ήταν από Κύπρο, αλλά είμαι Ελλάδα. Γιατί είναι θεμέα στην Κύπρο, δεν είναι και θεά. Είναι από Ελλάδα. Ναι, είναι από Ελλάδα. Δεν είναι Κυπριακός, είναι ελληνικός. Όχι, όχι, είναι από Ελλάδα. Άρα από Ελλάδα το mail, γιατί μετά είδα πανελλήνες και λοιπά. Ναι. Δεν ξέρω σε ποια πόλη είναι. Αν είναι στη Θεσσαλονίκη, υπάρχουν δομές κρατικές. Νομίζω, εγώ ξέρω τουλάχιστον του δυτικού τομέα Θεσσαλονίκης, στους αμπελόκηπους, που μπορεί να απευθυνθεί για οικογενειακή συστημική θεραπεία. Όπου είναι δωρεάν μέσω του μονόδρομου καθρέφτη και μπορεί να γίνει να στηριχθεί ολόκληρη η οικογένεια και να φανούν όλα τα θέματα εκεί πέρα. Γιατί είναι μια οικογένεια που έχει πάρα πολλά θέματα και που ακριβώς αυτά τα ζητήματα που ήδη αναγνωρίζει ίσως να έχουν υποβοηθήσει λίγο την κατάσταση στο να ξεφύγει τόσο πολύ. Κοιτάξτε, η κληρονομικότητα της διπολικής διαταραχής. Δεν γνωρίζουμε σίγουρα ότι το παιδί έχει κληρονομήσει από τη γιαγιά το γονίδιο για τη διπολική διαταραχή. Mm-hmm. Και ούτε φαίνεται να έχει διπολικά στοιχεία με αυτά που περιγράφει. Στοιχεία εθισμού που έχει. Ναι. Σωστά. Δεν δείχνει φάσεις μανίας. Γιατί η διπολική διαταραχή έχει τις φάσεις της έντονης κατάθλιψης και τις φάσεις της μανίας που είναι χαρακτηριστικά. Για διπολική διαταραχή δεν δείχνει κάτι. Τουλάχιστον από όσα μας έχει γράψει. Ενδείξεις. Τώρα υποθέσεις κάνουν. Το γεγονός ότι ο σύζυγος της είναι αδιάγνωστος ίσως με κάποια διαταραχή προσωπικότητας, γιατί η ίδια λέει έχει ναρκισσιστικά στοιχεία κλπ. Αλλά δεν μπορούμε να ξέρουμε σίγουρα ότι κάποιος έχει ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας, αν δεν του κάνει εξειδικευμένο τεστ προσωπικότητας, κάποιος ψυχολόγος που είναι εξειδικευμένος σε αυτό το τεστ ή κάποιος ψυχίατρος που είναι εξειδικευμένος σε αυτό το τεστ. Δεν είναι διάγνωση. Και δεν έχει ψυχιατρική εκτίμηση. Ναι. Ε,
το γεγονός ότι η ίδια ζει με το αυτοάνοσο νόσημα, εντάξει, μας δίνει δύο πράγματα. Το ένα είναι γιατί αρρώστησε, δηλαδή ποια ήταν τα triggering events που έκαναν τις κλήσεις κατά πλάκας να βγει στην επιφάνεια. Δηλαδή τι τραυματικά γεγονότα βίωσε η ίδια στη ζωή της, ούτως ώστε να υποβοηθηθεί να αναπτυχθεί αυτό το αυτοάνοσο. Εσύ, Αριστονίκη, έχεις μια πάρα πολύ καλή γνώση της ασθένειας της καταπλάκας κλήρησης. Έχεις γράψει και βιβλίο με τίτλο «Η δοκιμασία της ψυχής». Το οποίο συστήνω στη φίλα, δεν το έχει διαβάσει, να το βρει το βιβλίο. Το βιβλίο μπορεί να το βρει μέσα από την ιστοσελίδα μου. Εκεί που λέει άλλα βιβλία, υπάρχει ο τρόπος που μπορεί να το αποκτήσει. Αριστονίκη, υπάρχει γενετικός παράγοντας της κλήρησης κατά πλάκας? Ναι, υπάρχει. Είναι σαν προδιάθεση? Υπάρχει σίγουρα κληρονομικότητα, αλλά δεν είναι... Πάει από αδερφή σε αδερφό, έτσι, δεν πάει τόσο πολύ από παιδί σε γονιό, από γονιό σε παιδί κτλ. Τώρα νομίζω λέγεται οριζόντια εκάθετη, δεν θυμάμαι συγκεκριμένα, δεν θέλω να πω κάτι που δεν θυμάμαι καλά. Υπάρχει κληρονομικότητα, ωστόσο δεν έχουν βρει ακόμα οι επιστήμονες το πώς τροφοδοτεί τον μηχανισμό για να πυροδοτηθεί και να βγει το αυτοάνοσο. Αυτό που σίγουρα συντείνει είναι η ψυχολογική κατάσταση. Δηλαδή έχει διαφανεί ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν περάσει ένα σοκ ή διανύουν μια περίοδο πάρα πολύ έντονη ψυχολογικά, αυτό ιντρικάρει το γονίδιο, αν θέλεις, στην πάθηση όλη και βγαίνει στην επιφάνεια. Και μετά έχουμε και του είδους της κλήρησης κατά πλάκας. Υπάρχει η πιο ήπια μορφή και υπάρχει και η πιο έντονη μορφή, η δευτεροπαθής νομίζω λέγεται, η οποία είναι πάρα πολύ γρήγορα εξελισσόμενη και φτάνει το άτομο πιο γρήγορα θέλει στο να είναι κλινήρης. Κοπέλα αυτή δεν νομίζω να είναι κλινήρης. Πρέπει να είναι σε ήπια μορφή, χωρίς να μας το έχει πει δηλαδή, πρέπει να είναι σε ήπια μορφή. Πώς μπορεί να νιώθει το παιδί μιας μητέρας η οποία είναι διαγνωσμένη με σκλήση κατά πλάκας, άραγε? Είναι δύσκολο πράγμα. Εξαρτάται τώρα και τι συναισθηματική δυσκολία έχει η ίδια, γιατί έχει πάρα πολλά συναισθήματα όλη αυτή η κατάσταση που βγαίνουν στην επιφάνεια. Θυμός, άρνηση, δύσκολια διαχείρισης των νεύρων που έχουμε και όλα αυτά βγαίνουν με έναν έντονο τρόπο στο περιβάλλον μας. Οπότε ενδεχομένως, αν δεν έχουν κάνει ως οικογένεια μια πολύ καλή συζήτηση πάνω σε αυτό το θέμα και δεν είναι ανοιχτή προς το διάλογο για να συζητηθούν αυτά τα θέματα επιτάπητος, αυτό μπορεί να δημιουργήσει μια εσωστρέφεια στα άτομα αυτά, την οποία να την βγάζουν με έναν έντονο σχεδόν αυτοκαταστροφικόν τρόπο. Δηλαδή το παιδί αυτό αυτοκαταστρέφεται ίσως γιατί έχει φάει συναισθήματα της οικογένειας αμάσιτα, χωρίς να τα έχει συζητήσει και να τα έχει κατανοήσει και τα βγάζει πάνω του. Και επίσης υπάρχει και πρόβλημα ανάμεσα στο ζευγάρι. Δηλαδή, λέει, πήγαν σε κάποιες συνεδρίες, τον παρακαλά τον άνδρα της να πάνε και δεν δέχεται να πάει αυτός. Αριστονίκη, το κομμάτι του ότι το παιδί μέχρι το τέλος του, στη δημοτική εκπαίδευση πήγαινε σε ιδιωτικό σχολείο, που όπως γράφει η μητέρα ήταν προστατευμένο το περιβάλλον, ήταν διαφορετικό. Και μετά, για λόγους οικονομικούς, πήγε στο δημόσιο σχολείο. Ναι. Και κάπου εκεί περιγράφει ότι στην πρώτη τάξη του γυμνασίου είχε πάθει πολιτισμικό σοκ, λέει, ότι ήταν... πώς θεωρείς ότι αυτός ο παράγοντας ήταν ουσιώδης στην εξέλιξη αυτού του παιδιού?
η αλλαγή του σχολικού περιβάλλοντος. Σίγουρα η αλλαγή του σχολικού περιβάλλοντος έχει με τη σειρά της ένα δικό της μερίδιο στην όλη ψυχολογική κατάσταση. Αλλά δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε γιατί δεν έχουμε την οπτική του παιδιού. Αν ο ίδιος ήθελε να πάει σε ιδιωτικό σχολείο, πώς περνούσε στο ιδιωτικό σχολείο. Όταν έφυγε από το ιδιωτικό σχολείο και πήγε στο δημόσιο, πώς του φάνηκε αυτή η αλλαγή. Είναι και η εφηβεία που συνέπεσε με αυτήν την αλλαγή, ναι, η έναρξη της εφηβείας. Ναι, πώς ήτανε, είχε φίλους, δηλαδή έχασε τις παρές του, δεν έκανε φίλους. Δεν έχουμε τόσες τις λεπτομέρειες αυτές. Δεν έχουμε λεπτομέρειες για το πώς περνούσε στο δημοτικό σχολείο, έχουμε λεπτομέρειες για το γυμνάσιο. Υπάρχει όμως η περίπτωση να παρέμεινε να πήγαινε και στο ιδιωτικό γυμνάσιο, αλλά η έλευση της εφηβείας να έφερνε τέτοια συμπτώματα παρόμοια, γιατί θυμάμαι από τη δική μου κλινική πείρα ότι πολύ πιο συχνά είχα στο γραφείο παιδιά που πήγαινα σε ιδιωτικά σχολεία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ιδιωτικά λύκεια. Ναι. Συνήθως στην Κύπρο έχει και ιδιωτικά λύκεια που είναι ξενόγλωσσα, ειδικά τότε που δούλευα κι εγώ, που να έχουν θέματα με εξαρτήσεις και θυσμούς, παρά στα δημόσια σχολεία. Δηλαδή, αν η μητέρα νιώθει ενοχή ότι λόγω οικονομικών παραγόντων αναγκάστηκε να αλλάξει το παιδί σχολείο και αυτή η αλλαγή του σχολείου έχει κάνει ζημιά στο παιδί, έχω να κάνω μια εισήγηση ότι υπάρχει μεγάλη περίπτωση να έμενε στο ιδιωτικό σχολείο και πάλι να εμφάνιζε κάποια στοιχεία. Και είδες, λέει, ότι με το άλλο παιδί που ήρθε από το ιδιωτικό έκαναν παρέα και εξόγγυλα μαζί, εντός αγωγικών. Ναι. Γιατί είναι πολύ δύσκολο το κομμάτι των ενοχών. Δηλαδή, εγώ σκέφτομαι τώρα αυτή τη γυναίκα, η οποία είναι η ίδια με το αυτοάνοσο, έχει τη μάνα της που είναι μεδιπολική, έχει τη σχέση της με τον άντρα της που είναι δύσκολη, γιατί φαίνεται ότι ο άντρας της είναι αδιάγνωστος από κάποια διαταραχή προσωπικότητας, σε κάποιο μπουκέτο διαταραχών προσωπικότητας, όπως συνήθως λέμε. Και έχει και ένα παιδί το οποίο απομακρύνεται ουσιαστικά πλήρως από αυτή. Δηλαδή, ο γιος αυτή τη στιγμή λέει στη μάνα: μην έρθεις καθόλου κοντά μου. Δηλαδή, είναι η μάνα που στέλνει το γράμμα. Άρα, εμάς μας ενδιαφέρει να δείξουμε ενσυναίσθηση στη μητέρα αυτή τη στιγμή και να ενδυναμώσουμε, εάν γίνεται μέσα από ένα βίντεο, τη μητέρα. Δηλαδή, αυτή η γυναίκα πρέπει να νιώθει πολύ άσχημα. Δηλαδή, εγκατελειμμένη από τη μάνα της, γιατί αν έχεις ένα γονιό με διπολική διαταραχή, είναι εκ των πραγμάτων αδύνατο, ειδικά εάν δεν κάνει τη θεραπεία, να είναι κοντά σου συναισθηματικά. Υπάρχουν άνθρωποι με διπολική διαταραχή που κάνουν σωστά τη θεραπεία τους και μπορούν να είναι μια χαρά κοντά στα παιδιά τους. Δεν λέει λεπτομέρειες για τη μάνα της. Έχει έναν άντρα που λέει σαφώς ότι δεν είναι τόσο εκφραστικός και τόσο δοτικός. Και έχει ένα παιδί το οποίο μπαίνοντας στην εφηβεία άρχισε να αυτοκαταστρέφεται, αλλά και να κάνει shutdown τη μάνα, να διώχνει τη μάνα απ' έξω. Και πάρα πολύ δύσκολο συνέστημα αυτό, το παιδί σου να σε κόβει απ' έξω. Ναι. Και το βιώνουν πολλές μητέρες αυτό το συνέστημα. Δηλαδή, εκεί που έχεις ένα παιδί που το έχεις γεννήσει, το έχεις μεγαλώσει, ήσουν το σημείο αναφοράς του μέχρι να πάει στο σχολείο, για παράδειγμα. Ήταν αρκετά επικοινωνιακό μαζί σου, τρυφερό, δοτικό κλπ. Ανοιχτό να μιλήσει για το τι συνέβη, και ξαφνικά μεταμορφώνεται σε έναν έφηβο, που συμβαίνει σε πολλές οικογένειες αυτό το πράγμα. Δεν είναι μόνο σε μια οικογένεια που έχει τα θέματα που έχει αυτή η οικογένεια. Και κλείνεται στον εαυτό του, γίνεται αρνητικό σε οποιαδήποτε επικοινωνία και σαν γονιός νιώθεις ότι είσαι στην απέξω και ενώ θέλεις να βοηθήσεις, δεν σου επιτρέπει να βοηθήσεις. Ναι. Ναι. Στην περίπτωση που ο γιος της δεν δέχεται να πάει, ο άντρας της δεν δέχεται να πάει, είναι καλά να πηγαίνει η ίδια σε ψυχολόγο μόνη της? Φυσικά, το κάθε μέλος αυτής της οικογένειας θα χρειαστεί να πηγαίνει σε ψυχολόγων. Το ιδανικότερο είναι να κάνουν οικογενειακή συστημική θεραπεία. Εάν δεν συμφωνούν οι άλλοι, τότε ας πάει τουλάχιστον η ίδια. Λοιπόν, το email της Αριστονίκης, φίλη, είναι aristonikit@yahoo.gr. Στείλε μου και εμένα email, να σου στείλω το email της Αριστονίκης για να σου δώσει πληροφορίες ανάλογα με την πόλη που βρίσκεσαι, εάν είσαι στη Θεσσαλονίκη για αυτή τη δωρεάν δομή που έχει πει, και αν είσαι στην Αθήνα να σου εισηγηθεί ίσως κάποιες άλλες δομές. Mm-hmm. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω σε αυτή τη μάνα mm-hmm. ότι η ζωή συμβαίνει. Mm-hmm. Mm-hmm.
η ζωή έχει συμβεί σε σένα με ένα σκληρό τρόπο. Μην το παίρνεις όλο επάνω σου. Μην αφήνεις το βάρος των ενοχών να σε καταρακώνει κι άλλο. Mm-hmm. Κάθε παιδί που γεννάμε κληρονομεί στοιχεία, χαρακτηριστικά προσωπικότητας από 7 γενιές. Mm-hmm. Στη ζωή των παιδιών μας παίζουν ρόλο και γεγονότα τα οποία δεν μπορούμε να τα επηρεάζουν τα παιδιά μας και οι παράγοντες που είναι αρρύθμιστοι από εμάς. Δηλαδή δεν μπορούμε να είμαστε όλη μέρα και στο σχολείο να δούμε τι γίνεται ή δεν μπορούμε να είμαστε στην ομάδα των συνομιλίκων να δούμε τι γίνεται. Εγώ θα της πω ότι μπορεί να είναι μεγάλη η παρηγοριά στη ψυχή της το να εύχεται καλά πράγματα για το παιδί της και να προσεύχεται για το παιδί της. Το έχω ακούσει από μητέρες που είχαν παιδιά με πολύ δύσκολη εφηβεία και ανησυχούσαν ιδιαίτερα για την εξέλιξη των παιδιών τους. Ήταν μεγάλη παρηγορία στη ψυχή τους το να προσεύχονται για τα παιδιά τους, είτε είναι θρήσκοι είτε όχι, και να παρακαλούν και να εύχονται να είναι καλά το παιδί τους, να το προστατεύει ο Θεός, οι άγγελοι, ό,τι πιστεύει ο καθένας. Η προσευχή είναι πολύ ενδυναμωτική και να προσπαθεί η ίδια να μην είναι φορτωμένη ενοχές, αλλά να είναι όσο το δυνατόν πιο δημιουργική στο να βρίσκει τρόπους να προσεγγίσει το παιδί της. Mm-hmm. Και αυτό το παιδί είναι φανερό ότι δεν δέχεται αυτή η παρέμβαση και είναι σημαντικό να μην κόψει τις διόδους επικοινωνίας. Δηλαδή το να μουρμουρούμε συνέχεια και να πρίζουμε δεν έκανες το ένα και δεν έκανες το άλλο και δεν λέω ότι το έκανε φίλο, λέω σε περίπτωση, αυτό κόβει τις διόδους επικοινωνίας. Ενώ αν τα λέμε από μέσα μας και αν τα λέμε υπό τη μορφή προσευχής και το παιδί αντιλαμβάνεται ότι ο γονέας βλέπει, με βλέπει που εξοκύλω, με βλέπει που κάνω κατάχρηση, με βλέπει που έχω μπλέξει μεθυσμό, αλλά δεν μου τη λέει συνέχεια, ίσως αυτό να αφήσει μια πόρτα ανοιχτή, ούτως ώστε άμα πιάσει πάτο, δηλαδή κάποιες φορές χρειάζεται να πιάσουμε πάτο για να σηκωθούμε, να έχει το θάρρος να πάει να μιλήσει στη μάνα του και να πει τώρα ναι, θέλω. Και ίσως να είναι καλή ιδέα να του πει το έχω ψάξει, υπάρχουν αυτά και αυτά και αυτά, εάν είσαι έτοιμος και όταν είσαι έτοιμος είμαι στη διάθεσή σου να σου το δώσω, είσαι ενήλικας, σου αναγνωρίζω το δικαίωμα να κάνεις επιλογές για τη δική σου τη ζωή, είναι η δική σου ζωή, εγώ έχω κάνει επιλογές για τη δική μου τη ζωή που ίσως μου βγήκαν, ίσως δεν μου βγήκαν, λυπούμε για τις επιλογές που έκανα εγώ στη δική μου τη ζωή που σε έχουν επηρεάσει εσένα, γιατί στην πραγματικότητα επιλογές των γονέων επηρεάζουν τα παιδιά, εκ των πραγμάτων. Και εκείνη των δικών της γονέων και γίνεται αυτή η γενιακή μετάφραση από γενιά σε γενιά, που κάποια γενιά πρέπει να κόψει την αλυσίδα και να βάλει μια τελεία για να ξεκινήσει κάτι καινούριο. Η ενοχικότητα σίγουρα δεν βοηθάει σε τίποτα. Mm-hmm. Ως μαμάδες, σου στέλνουμε την αγάπη μας. Συμπαράστασή μας. Όταν μπήκε ο γιος σου στην εφηβεία, έπαθες ένα σοκ. Που είσαι ήδη εξελικτική ψυχολόγος, σχολική ψυχολόγος και ήσουν προετοιμασμένη θεωρητικά για όλα αυτά. Θυμάσαι ότι σοκαρίστηκες με την εφηβεία του παιδιού. Ναι, εννοείται. Πολύ... Και ακόμα σοκαρίζομαι κάθε μέρα με αυτά που ακούω και βλέπω. Μην νομίζετε ότι έχει κανένα σπιτικό, καμιά οικογένεια που περνά την εφηβεία των παιδιών έτσι τρελαλή, τρελαλό. Είναι περίοδος που δεν είναι το τέλος του κόσμου. Ρε. 18-19 χρονών το παιδί μπορεί να ξαναβρει τα πόδια του. Μπορεί να ανακάμψει, αλλά σίγουρα με βοήθεια. Ναι. Είναι μια οικογένεια που λόγω του βαρύ, το ότι έχει ένα βαρύ ιστορικό από πίσω και γενικά ένα συνοθήλευμα συνθηκών ζωής που δεν ήταν ό,τι καλύτερο. Νομίζω ότι αν πάρει βοήθεια από ειδικό και βρουν έναν κατάλληλο ειδικό για τους ίδιους που θα τους κάνει κλικ και θα ταιριάξουν, πιστεύω ότι θα βοηθηθούν. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Αυτή είναι η σημερινή Άριστο Τρίτη. Θα έχει και έκτακτο στη συνέχεια και ελπίζουμε σύντομα να κάνουμε από κοντά Άριστο Τρίτη, γιατί θέλω να σε αγκαλιάσω, θέλω να σε φιλήσω, επεθύμησα σε κουμέρα μου, αγαπημένη. Εγώ σε έχω επεθυμίσει πάρα πολύ. Τα φιλιά σε όλους και ειδικά στη φίλη που έστειλε την επιστολή. Καλημέρα. Καλημέρα.